Συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του νομπελίστα ποιητή και η έκθεση αυτή η οποία οργανώνεται από το Τελόγλιο Ίδρυμα ε, σπονδυλώνεται σε τρεις άξονες. Πρώτον, στο να παρουσιάσουμε τον οικαστικό κόσμο του μεγάλου ποιητή, γιατί όπως γνωρίζετε ο Οδυσσέας Ελίτης ζωγράφιζε. Και ήταν ένας πάμφωτος ζωγράφος, ένας ζωγράφος φυσικά εμπνευσμένος, ένας ζωγράφος που είχε πάθος με την οικαστική έκφραση. Έτσι, η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τις υπέροχες υδατογραφίες και τα πολυσυζητημένα κολάζ του ποιητή. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τα αισθητικά δοκίμια που έγραψε ο Οδυσσέας Ελίτης για τους μεγάλους εκφραστές του 20ου αιώνα, δηλαδή για τον Ανρή Ματής, τον Πάμπλο Πικάσο, τον Γιάννη Τσαρούχη, τον Γιάννη Μόρελη, τον Νίκο Εγκονόπουλο και Αυτά τα αισθητικά δοκίμια έρχονται σε αντιπαράθεση με ε, πρωτότυπα έργα των μεγάλων δημιουργών. Σε αυτή βέβαια την ενότητα υπάρχουν όπως πολύ σωστά επισημάνατε τα χειρόγραφα του ποιητή, τα προσωπικά του αντικείμενα, οι εκδόσεις των ποιημάτων του σε όλες σχεδόν τις γλώσσες του κόσμου και φυσικά το ίδιο το Νόμπελ που ο μεγάλος ποιητής τιμήθηκε το 1979 από την Σουηδική Ακαδημία. Μάλιστα θα εγκαινιαστεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο ο οποίος θα βρίσκεται εδώ αύριο α, και θα υπάρξει και μια συναυλία με αφορμή την... Α... Ακριβώς, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα. Στο αύριο θα. ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 7 η ώρα θα εγγενιάσει τη θεματική αυτή η έκθεση, mm -hmm. όπου ο τρίτος της άξονας είναι ότι 20 σύγχρονοι δημιουργοί εμπνέονται από την ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη και έχουν φιλοτεχνήσει έργα ε, ειδικά για αυτό τον σκοπό. Ε, Ένα φόρο τιμή ε, στην οικουμενική ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη από τον Παναγιώτη Τέτσι, την Άτα Μελά, τον Αλέκο Φασιανό, τη Μαρίνα Καρέλα, ε, και φυσικά φτάνοντα τον Γιώργο Το Λάπα, την Αφροδίτη Λίτη, τον Γιάννη Αδαμάκο, μια πλειάδα 20 ε, διακεκριμένων ζωγράφων και γλυπτών, 20 πρωταγωνιστών ε, τη σύγχρονη ελληνικής ελληνική τέχνη. Μάλιστα, είχε ευκαιρία ο κόσμος να επισκεφτεί την έκθεση στην Αθήνα και μάλιστα τη σχολεία, αν δεν κάνω λάθος. Ε, πάρα πολλοί κόσμος. Η έκθεση αυτή είχε γίνει, όπως πολύ σωστά επισημάνεται, το 2011. Ε, είχε μεγάλη επισκεψιμότητα. Ε, είχε γίνει σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και τώρα με πρωτοβουλία ε, της επίτριας Ιουλίτας Ηλιοπούλη, η οποία ήταν και η ψυχή και της πρώτης έκθεσης και με την ε, μεγάλη πα παρό και προτροπή τη καθηγήτρια ε, κυρία Αλεξάνδρα Βουτηρά, πραγματοποιείται στην αγαπημένη μα Θεσσαλονίκη, στο Τελόγλιο Ίδρυμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Και είναι πολλοί οι λόγοι που μα κάνουν να αισθανόμαστε περήφανοι κάθε φορά που ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Εγώ έχω κάνει πάνω από 10 εκθέσει ε, τα τελευταία 20 χρόνια στην Θεσσαλονίκη ε, και πάντα ε, έχουμε τη χαρά να ερχόμαστε σε επαφή με το φιλότεχνο κοινό της. Μάλιστα, στο Ίδρυμα Θεοχαρά και τι ετοιμάζετε αυτές τις μέρες ε, Αυτό μόλις τελείωσε η έκθεση των Παμπλο Πικάσο Ζαν Κοκτό Η μεγάλη καινοτόμη του πεντερνισμού Και συνεχίζουμε τώρα Με την έκθεση του Γιώργου Γουναρόπουλου Του μεγάλου εκφραστή της γενιάς του 30 ε, Η έκθεση έχει αναδρομικό χαρακτήρα Παρουσιάζονται τι μεγάλες στιγμέ Αυτού του σπουδαίου μασογράφου από την εποχή του Παρισιού φτάνοντας μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην Αθήνα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα κύριε Μαυροτά δεν απομένει τίποτα άλλο παρά να έρθει ο κόσμος και να απολαύσει την υπέροχη έκθεση. Ακριβώς γιατί μέσα σε αυτή τη βαθιά οικονομική κρίση που δοκιμάζεται ο ελληνικός λαός, νομίζω ότι η τέχνη πάντα παραμένει ένα μεγάλο καταφύγιο και κυρίως ένα καταφύγιο ότι οι αξίες είναι πανανθρώπινες, ότι οι αξίες δεν πρέπει ποτέ να έρχονται σε αμφισβήτηση και πρέπει να μαχόμαστε κάθε μέρα όσο μπορούμε μόλις μας στις δυνάμεις και περισσότερο για ένα καλύτερο αύριο. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.